Τι έγινε ρε φίλε, όλοι σου λύνες κουβαλάνε εδώ πάνω. Γεια σου αδερφέ. Και έχει ωραίο εργαλείο. Old school. Έτσι, εδώ ανοίγει το σκηνικό τώρα, εξοχή. Πού είμαστε για να έχουμε καλό ερώτημα. Μπράβο, ναι, κατεβαίνουμε να κάνουμε παράγκαμψη να μπούμε στον 35. Για Γουάκο και Όστιν. Και περίχωρα. Κάτι βασματάκι ωραία. Του ήτο φούλερ του 18. Έκλεισε ο μπροστά σου ο Ατζαμής και ψάρωσε ο δικός μας. Ανέβετε λίγο πεζοδρόμιο ρε, μη φοβάστε. Είναι αυτό. Α, όχι. Δεν μπήκαμε στην τελική ευθεία ακόμη. Καύσιμο, πάμε για τη μέση. Τι γίνεται ρε φίλε. 1300 στροφές. Δεκάτη ογδόη. Τώρα μου φαίνεται πίνει πιο πολύ. Λοπ, αριστερά πρέπει να μπούμε. Αριστερά φιλαράκι. Να μας αφήσει αυτός εδώ τώρα. Πού να μας αφήσει. Να το βγάλουμε εμείς το φλάσ κύριε. Για κάποιος θα μας αφήσει. Και να γυρίσει το κεφάλι σου, μπέργκερ βλέπεις φίλε. Πώς να με φας και πώς να με πάρεις χυλά. Lazy Lake View. Πού είμαστε εδώ, στη Lazy. Όπως ξέρετε μάγκες στην Αμερική εδώ πρέπει να έκανε λάθος τώρα. Η είδηση μας βγάζει από παράδρομο, δεν μας έβαλε από πάνω, γιατί. Και όπως ξέρετε στην Αμερική τα αγαπάνε τα κιλάκια τους. Εγώ παραπάνω κιλά έχω, αλλά εκεί το έχουν ξεφτυλίσει φίλε. Δεν παίζονται. Thank you.
Λοιπόν, εδώ μας έβγαλε παράδρομο γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε εκεί όταν κάναμε την έξοδο. Εδώ για τον αυτοκινητόδρομο. Δεν μας έβγαλε δηλαδή κατευθείαν εδώ. Δεν μπορούσε να μπει εδώ. Μπαίνεις παράδρομο και παρακάτω. Μπορείς να μπει στον αυτοκινητόδρομο πάνω για να κατέβεις κάτω για. Γουάκο είπαμε. Γουάκο και Όστιν. Τα φανάρια του Γουάκο μας έχουν πιάσει ρε φίλε. Τι ρίψε από πίσω. Και εμείς το φορτηγό το έχουμε στη μέση του δρόμου. Ναι, εδώ παρακάτω μας ανεβάζει πάνω. Άνης. Τι είναι το μαγαζί της Άνη, είναι εδώ. Αντιπροσωπεία γεωργικών μηχανημάτων που λέτε αλάνια. Τρακτέρ, κομπίνες, τα πάντα έχουν εδώ. Σματάγια τρελά κάτω από τις γέφυρες. Τα μπουριά δίνουν ντουμάνια. Τι παιχνιδάρες παίζουμε ρε φίλε. Εγώ γελάω με την καλή την έννοια με μερικούς που είναι εξοικειωμένοι με τα video games ρε φίλε. Ξέρεις, παίζουν κανένα παιχνιδάκι σε κανένα PlayStation, σε κανένα computer. Και όταν ακούνε παιχνίδι με φορτηγό, λένε άσε μας ρε φίλε τώρα να πούμε, όρεξη έχουμε. Το 70% από αυτούς όταν παίζουν τα παιχνίδια το Eurotrack και το Αμερικάνικο μένουν εκεί φιλικολάνοι. Είτε ουρανοξύστη εδώ. Είτε ουρανοξύστη φίλε εδώ προς τα κάτω. Προς το Όστιν, ναι. Όστιν είπαμε έχουμε δύο viewpoint, μην ξεχαστούμε.
σκηνικά είναι αυτά εδώ ρε μεγάλη τώρα. Ε, κοίτα να δεις πως το έχουν φτιάξει. Μέχρι τώρα βγήκανε σχετικά καλές φωτογραφίες. Το σημερινό δρομολόγιο. Εδώ στο Όστιν έχει πολύ πράγμα. Και δεν το φαίνεται αν το δεις στο χάρτη. Άντε ρε Τζαμί, θα ρίξει και καμιά πινακίδα εδώ πέρα. Το ελικόπτερο του Σερίφης είναι από πάνω. Θα σε γραπώσουν κατευθείαν. Για πας μπουζού με τη μία εδώ. Ρε Τζαμί. Εμάς παίρνει μάτι τώρα το ελικόπτερο. Μπορεί. Πού πάει αυτός ο Νουμπάσλε. Εδώ να υποθέσω μας βάζει τώρα μέσα γιατί έχουμε... κοίτα εδώ σκηνικά. Γιατί έχουμε το viewpoint, ε. Κοίτα εδώ σκηνικό. Η γέφυρας του κάγκελο φίλε γίνεται εδώ. Στο Όστιν. Έχουμε viewpoint εδώ παρακάτω και αυτό μας έβλεπε μέσα. Τις γέφυρες του κάγκελο φίλε. Πώς ζαλίστηκα τώρα, 20 fps, 19 fps, ωραία φιλαράκι. Για να δούμε. The City of Austin. Πώς την κλείτουσε αυτό αφού έχουμε περάσει από εδώ. Ή δεν περάσαμε, δεν περάσαμε, όχι ρε φίλε. Έχει bowling εδώ στο Austin. Warehouse bar, bowling. Με τις Harley αραγμένες απ' έξω. Ρίχνουνε τα μπαλάκια τους που λέτε οι καουμπόιδες. Στο bowling. Έχει πολύ πράγμα εδώ στο Austin φίλε. Κοίτα τι φτιάχνουν ρε τα λάνια ρε. Κοίτα ρε φίλε τι φτιάχνουν τα λάνια τώρα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Διαφορετικές γέφυρες για να... αλλάξει κατεύθυνση. Πολύ πράγμα.
Μέχρι και το νεκροταφείο, και το νεκροταφείο φτιάξανε. Να ήρθαμε, αλλά ήρθαμε από αλλού, είδες. Μπορεί να παραδώσουμε εδώ και να μην το πήραμε χαμπάρι, μπορεί. Volvo αντιπροσωπεία. Αν θέλετε να πάρετε κανένα Volvo VNL, μόνο το Volvo το VNL έχουν εδώ στο παιχνίδι αυτή. Δεν πιστεύω υπάρχει άλλο μοντέλο φορτικού στη Volvo στο Αμέρικα. Α, μπορεί να έχουν τίποτα χωματουργικά και τέτοια. Φίλε, τώρα τι μας έκανε ζημιά ρε φίλε, γιατί μπερδεύετε έτσι ρε φλάκι. Γιατί ρε φιλαράκι, αφού με λέει στρίψε αριστερά. Ή αριστερά να στρίψω, ευθεία πρέπει να πάμε. Μπράβο, πρέπει να πάμε ευθεία για να βρούμε το viewpoint αυτό εδώ. Κάτσε να του κάνω ένα reset. Όχι αδερφέ, από εδώ που θέλουμε εμείς θα πάμε. Ας τα δικά στα γάζα. Έτσι. Ρε τι μπέρδεμα είναι αυτό. Να κάνουμε ζημιά και σε κανένα χριστιανό εδώ. Μα τραβάνε. Δεν break που λέτε βαράει πολύ άσχημα. Δίνει πόνο. Οπ. 19 FPS φίλε. Ρε τι μπλέξουμε έχουμε τραβήξει με αυτό το παιχνίδι. Ένα 47. Θα βάλω νέους drivers αλλά θα κρατήσω αυτούς εδώ. Καβάτσα.
Και θα πάω να παίξω να δω. Άμα κάνει κανένα χαζό τέτοιο, πάω να πει ότι έχουμε άλλα προβλήματα δυνατά. Έχει έξω από ορυχιώρα, το πούμε έτσι, ναι, τέτοια φάση. Μ' αρέσει όταν τα βιοπόδια δεν είναι μόνο μέσα σε πόλεις και είναι και έξω, γιατί σου δείχνει τη βιομηχανία της περιοχής, την οικονομία της περιοχής. Εντάξει, τα βιοπόδια δεν είναι μόνο τα αξιοθέατα, μουσεία και ιστορίες. Πρέπει να μαθαίνεις και άλλα πράγματα. Σε αυτό το έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Viewpoint και φωτό. Σου δείχνουν τα πάντα για την περιοχή που περνάς. Μπράβο εδώ. Πάμε για ορυχεία και έτσι κι αλλιώς. Έχει πολύ πράγμα εδώ. Κουόρι. Ορυχείο, μπράβο. Άργες στο Όστιν. Στα περίχωρα του Όστιν έχουν και τέτοια σκηνικά αυτή εδώ. Ορυχεία και ιστορίες. Για να δούμε πως θα φτιάξανε τα ορυχεία. Μπα, για τέτοια 3D μοντέλα και assets είναι πολύ ωραία. Βάζουν καλές λεπτομέρειες δηλαδή. Κοίτα εδώ φίλε. Από την παραγωγή στην κατανάλωση κατευθείαν περνάει το τρένο. Το φορτώνουν και έφυγε. Πολύ ωραία. Και από εδώ παρακάτω από το αρχείο παίρνεις δουλειά αν θες. Πολύ πράγμα φιλαράκι.
φωτογραφία πάνω σε κεφυροπλάστικα που λες. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. 450 χιλιομετράκια μείνανε. Ωραία, φίλε, πιάστηκα τώρα. Πιάστηκα φιλαράκι και βλέπω το κρεβάτι τώρα εδώ πίσω στην καμπίνα. Και μου έρχεται που λες να πάω να την πέσω. Καλά, θα παραδώσουμε τις σωλήνες πρώτα, είπαμε. Και μετά για ύπνο. Μας παίρνει ή δεν μας παίρνει όμως. 5 η ώρα. Α, δεν πιστεύω να μας πάρει. Θα δούμε εκεί προς το Χιούστον αν τα έχουμε κάνει τα χιλιόμετρα. Αυτοκινητόδρομο πάνω θα ανέβουμε, το πατήσουμε λίγο το εργαλείο. Αλλά όσο και να το πατήσεις, κοίτα εδώ τι γίνεται ρε φίλε, κίνηση πολύ εδώ προς τα κάτω. Είπα και εγώ θα την έκανε για να σαν τζαμίσει εκεί στα φανάρια, αλλά έχει κίνηση ρε φίλε. Τι πιο ρεαλιστικό, ε. Θες καμιά 200-300 χιλιόμετρα να τελειώσει, λες θα το πατήσω λίγο, οπ. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Σε καθυστερεί. Εδώ υπάρχει και το ατού, είδες, με κόκκινο δεξιά στρίβουμε. Με την προϋπόθεση ότι δεν, είναι κάποιος, δεν έρχεται κάποιος από τα αριστερά μας στο ρεύμα. Έρχονται όλοι προς τα δω, είδες, έχει έξοδο. Για να ανέβουμε πάνω για σαν άτζελο και τέτοιες φάσεις βέβαια. Δικαιολογημένη κίνηση δηλαδή. Αστυνόμε. Συγγνώμη, αλλά βιάζομαι.
πάλι τι είναι αυτή ρε φίλε με τις διαφημίσεις. Όλο μπέργκερ και μπρουζουλάκια πάλι. Έτσι. Για να δούμε. Ναι. Ανεβήκαμε πάνω τώρα στο 35, πάμε για 10 και πάμε καρφί για Χιούστον. Τούφα το ντουμάνι τώρα. Μπα, δεν προλαβαίνουμε φίλε, 6:30. Κοίτα να δεις τώρα, πρέπει να την πέσουμε πάλι για ύπνο. Για ύπνο όχι επειδή είμαι εγώ κουρασμένος. Για να βλέπουμε τα πράγματα αυτά. Τώρα θα μου πεις. Μια ευθεία εκεί είναι από το Σαν Αντώνιο. Μέχρι το Χιούστον, αλλά δεν την έχω κάνει ρε φίλε. Πάμε με τη μία μας πιάσει και λίγο ροδάκι έτσι να γουστάρουμε. Πολύ ωραία σκηνικά εδώ στο πύργο του... Σαν Άτζελο. Να δεις γούστα που βγάζει το American Truck Simulator. Γούστα φίλε. Είμαστε σε τελική ευθεία δηλαδή εδώ. Εντάξει, άστο. Κοίτα να δεις. Όντως, αυτά εδώ τα χιλιόμετρα δεν έχουμε δει. Από τη διασταύρωση εδώ και πάνω, άραγε. Του πάμε έτσι μάγκες, μας πιάσει λίγο σκοτάδι, δεν τρέχει τίποτα. Η drag stop είναι αυτά ρε μεγάλη. Αυτά παίρνουν μέσα 1000 φορτηγά ρε. Αυτό στην πινακέδα εδώ μ' άρεσε πολύ. Don't let your last words, λέει, be a text.
Μην προσπαθήσεις, λέει, οι τελευταίες σου λέξεις, λέει, να είναι στο μήνυμα που γράφεις στο κινητό όταν οδηγείς. Πολύ ωραίος. Οπ. Έτσι που λέτε μάγκες για το Texas DLC. Το Texas DLC, εγώ τα χιλιομετράκια που έχω κάνει, σε όσους είναι λάτρες του αμερικάνικου, το συνιστώ να το αγοράσουν. Θέλουν να περιμένουν λίγο καιρό. Να περιμένουν, μπορούν να το βρουν κάποιο πιο φθηνά, δεν πιστεύω. Να το πάρουν, τα λεφτά του ταξίζει. Πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, πάρα πολλές λεπτομέρειες. Το μόνο μειονέκτημα, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι όταν σε μια πολιτεία όπως είναι το Τέξας υπάρχουν, δεν ξέρω, δεν είδα σε κανένα μπλοκ, σε κανένα τέτοιο, πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα βάλανε στο DLC. Γιατί είδες στο Eurotrack π.χ. λένε 4.000 χιλιόμετρα. Εδώ έχει πολύ πράγμα. Το μειονέκτημα που λέγαμε είναι ότι μερικοί θα βρουν μερικά χιλιομετράκια απαραίτητα, μερικοί θα τα βρουν ενδιαφέροντα. Αλλά όταν είναι τόσο πολλά τα χιλιόμετρα θα βρεις και κάτι βαρετό. Και στην πραγματικότητα πιστεύω έτσι είναι. Εκεί άμα σε βάλουν σε ένα φορτηγό πάνω και είσαι σε μια ευθεία όπως είμαστε εδώ τώρα και δεν κρατάς το τιμόνι, το έχεις το αυτόματο και πας μια μέρα, θα βαρεθείς, αδερφέ. Και τα προβόλια. Τα άλλα DLC χαρτών που μας δίνανε, πιστεύω ότι στο δίμηνο τα είχα κάνει τα χιλιόμετρα. Εδώ, εντάξει, τώρα είχα και λίγο δουλειά, δεν το κυνήγαγα. Αλλά δεν το πιστεύω, ρε φίλε, ότι περάσανε 4 μήνες. Άρα για ένας που είναι σκληροπυρηνικός παίκτης, θα το πούμε έτσι, στο αμερικάνικο, 1,5 μήνα τουλάχιστον θα έχει υλικό για να γυρίσει με το Texas DLC. Τώρα εμείς είπαμε σιγούλια, θα βάλουμε ένα 47. Δεν δοκίμασα καθόλου, αν και έβαλα μπέτα στο Eurotrack, θα το βάλω και εδώ. Να δούμε πώς θα μπει, κανένα μπαγκάκι, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς. Έχω 4 μήνες που παίζω εδώ, δεν έχω μπει Eurotrack καθόλου. Άραγε, πάω καρφί Eurotrack. Προμοντάδες είπαν και αυτοί, ωραία πραγματάκια θα μας δώσουν. Πάσκα έρχεται. Πιστεύω ότι σε αυτά τα δύο τα παιχνίδια, προς το παρόν, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Άσε ρε αδερφέ, 15, σε 15 πλάστικες πέντε να ζυγίσουμε. Έτσι. Να το κλείσουμε το Texas DLC με βραδινή οδήγηση, φιλαράκι. Πάρα πολύ ωραία.
Τώρα εγώ πιστεύω θα έρθω στο Αμερικάνικο αν υπάρξει κανένα event. Τα event δεν τα κάνουμε μόνο για... ξέρεις, για να κάνουμε το event ρε φίλε, αλλά για να κάνουμε και κανένα χιλιομετράκι παραπάνω, όπως είδατε τώρα εδώ. Για να δούμε, έφτασε αυτό το... πόσο λέγαμε, 64-98, δεν έφτασε. 1500 χιλιόμετρα και δεν φτάσαμε 1%. Άντε 1% πες παραπάνω στο χάρτη. Έχει πολύ πράγμα. Το event θα κάνω στο μαμά το προφίλ, χωρίς mods, με κανένα φορτηγό της SES. Θα κάνουμε, για να κάνουμε ένα χιλιόμετρο παραπάνω. Και λέμε ότι να εξερευνήσουμε βέβαια και ένα δρόμο παραπάνω. Με αφορμή το event. Τώρα να καθίσω να κάνω event έτσι για αυτά τα πικλιμπίδια που μας δίνουν εδώ. Χλωμό. Αλλά τώρα έχουμε πολύ ψωμί στο Eurotrack, είπαμε. Promote West Balkans, θα δούμε πώς, που, γιατί. Και όλοι οι άλλοι οι χάρτες. Ο καθένας ποιο χάρτη παίζει. Εγώ είπα στην 1.46 τον είχα κάνει αυτόν τον συνδυασμό εκεί προς τα δεξιά, Ρωσία, Σάφερ, Νερίζιο και όλες αυτές οι φάσεις, αλλά δεν κατάφερα να το... δεν κατάφερα και να κάνω ούτε ένα χιλιόμετρο, γιατί θα με αράξει εδώ στο... στην Αμέρικα, στο Τέξας. Ανησυχώ πάρα πολύ που XBS δεν έβγαλε ακόμα αυτό το Volvo που έχει στα σκαριά εδώ και κάνα 2-3 μήνες. Μας έχει τρελάνει φίλοι στη διαφήμιση. Βγήκε τίποτα και δεν πήρα χαμπάρι. Δεν πιστεύω. Θα έχει γίνει μπαμ τρελό. Εντάξει, φορτηγά στο Eurotrack υπάρχουν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλοί καλλιτέχνες με δωρεάν μοντάκι και επιπληρωμή. Εγώ πρώτα προτιμώ τα δωρεάν. Να τους αντζαμείς πάλι, θα φύγουμε ρε φίλοι. Στην τελευταία στροφή πάλι έξω είμαστε. Έβλεπα και στην ομάδα στο Face ένα Volvo. Ποιο Volvo ήταν αυτό ρε φίλε? Το F12. Κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο μοντελάκι, προσεγμένο. Δωρεάν στο forum της SES. Έχει θέμα ο δημιουργός του. Πας, το βλέπεις, το κατεβάζεις, το παίζεις. Απλά πραγματάκια. Όχι, το στο Αμερικάνικο δεν έχει μοντάκια φορτηγό. Απλά είπαμε ότι θέλει να προσέξεις και τα mod να είναι καλοφτιαγμένα. Γιατί αν βάλεις ένα κακοφτιαγμένο mod φορτηγών, πάει το παιχνίδι, φίλε. Άσε που δεν θα ευχαριστηθείς. Με τα FPS και τις ιστορίες αυτά θα είναι χάλια. Κολλήματα θα έχει, δεν θα μπορείς να το παίξεις. Και άμα σου βγάλει και κανένα χοντρό καλό error στο save game και στο ένα και στο άλλο, και ρέτα μας τον πλάτανο. Εντάξει, όλα τα προβλήματα λύνονται, αλλά γιατί να κάθεις να χάσεις το χρόνο σου τώρα για κάτι που δεν αξίζει. Γι' αυτό προσοχή με τα μουτάκια, ψάξτε το πριν τα κατεβάσετε, πριν τα χρησιμοποιήσετε. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Δίπλα από αεροδρόμιο αφήσαμε τους σωλήνες. Τις φορτώσεις τους αεροπλάνο.
Εδώ μάγκες που λέτε, θα το πάμε. Επαγγελματικά. Είδες που είναι μακριά η μούρη, δεν φέτει το κουλουνάκι ότι είναι... Επαγγελματικά να το πας αυτό το μακρινάρι εδώ ρε φίλε. Κοίτα πίσω, αεροπλάνο είναι. Αεροπλάνο φιλαράκι. Τρίβει, αλλά είναι μακρύ ρε φίλε. Μεταξύ δεν φαίνεται και τίποτα τα μπουριά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία φίλε. 1% ε. 64 δεν ήμασταν που είπαμε πριν να το δούμε. Πήγε 65, 1500 χιλιόμετρα και πήγε 1%. Μπράβο, φύγαμε από Σαν Άντζελο. Εμείς κάναμε όλη αυτή τη φάση εδώ νότια, Fort Worth, Dallas, Longview, Waco, Austin, κατεβήκαμε κάτω για Σαν Αντώνιο. Φτάσαμε στο Houston. Εδώ στα άλλα τα DLC τώρα βλέπεις. Εντάξει, έχει ένα δρόμο εδώ. Εδώ στο Texas. Φαίνεται φίλε. Κοίτα. Έχει πολύ πράγμα. Κοίτα εδώ να δεις τώρα. Άρα γι' αυτό κάνω εγώ έτσι, το παίζω φίλε για τα βιντεάκια π.χ. και μετά όταν έρθει κανένα event μπαλώνω τα... αυτά που δεν έκανα π.χ. Θα δούμε τι και πώς. Λοιπόν και πάλι καλό Πάσχα και τα λέμε.